Με αμύωτη ένταση συνεχίζει τη διασπορά fake news η Άγκυρα. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, ο Ταγί Περντογάν έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι οι Έλληνες στρατιώτες έχουν σκοτώσει μετανάστες. Bugün Yunan askerleri iki tane mülteciyi öldürdü ve bir tane de ağır yaralı var. Άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής πλευράς μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οι ελληνικές δυνάμεις στα σύνορα δεν έχουν πυροβολήσει εναντίον ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν στην Ελλάδα παράνομα. Τα περί αντιθέτου δεν αποτελούν τίποτα παραπάνω από κραυγαλαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση. Fake news. Όταν μια χώρα εργαλειοποιεί ανθρώπους ως πολιορκητικό κρυό, κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για να τους παραπλανήσει και παραβιάσει συστηματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, δεν είναι σε θέση να κουνά το δάχτυλο σε κανέναν. Είναι οργανωμένο σχέδιο. Δεν είναι κάτι το οποίο είπε ο Ερντογάν, ξύπνησε ένα πρωί και είπε: ανοίγω τις πύλες, πηγαίνετε προς τα εκεί. Είναι καθόλου οργανωμένο σχέδιο. Το 1955 είχαμε ένα αντίστοιχο οργανωμένο σχέδιο κατά των ελληνικών περιουσιών στην Κωνσταντινούπολη. Τα fake news περί νεκρών προσφύγων στον Εύρο επανέλαβε και ο Μεβλούτ Σαβούσογλου, ο οποίος δεν δίστασε να στήσει καυγά στο Twitter με τον γερμανό ομολογό του. Αναγνωρίζουμε το βάρος που σηκώνει η Τουρκία, αλλά πρέπει να συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην αξιοπρεπή διαχείριση των προσφύγων. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να γίνουν μια γεωπολιτική μπάλα παιχνιδιού. Θα πίστευα ευχαρίστως τα προειδοποιητικά λόγια σου, αλλά μόνο εάν μιλούσες και στους Έλληνες φίλους σου, οι οποίοι σκοτώνουν χωρίς ίκτο πρόσφυγες στα σύνορά τους. Σύμφωνα μάλιστα με την ιστοσελίδα Euractiv, ο Ταγί Περντογάν αρνήθηκε την πρόταση του Βούλγαρου Πρωθυπουργού να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επικαλούμενος τη βίαιη συμπεριφορά των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Προσπάθησα πολύ για να οργανώσω αυτή την τριμερή συνάντηση σε ένα ευρύτερο επίπεδο, αλλά μετά λάβαμε πληροφορίες ότι σκοτώθηκαν μετανάστες. Κάποιοι από τους συναδέλφους μου δεν δίστασαν να δημοσιεύσουν απόψεις στο διαδίκτυο. Όποιος έχει το δίκαιο με το μέρος του δεν έχει πρόβλημα να συζητήσει με κανέναν. Άλλοι είναι αυτοί που δυσκολεύονται. Παζαρεύουν χρησιμοποιώντας ως πιόνια απελπισμένους ανθρώπους. Συνεχίζοντας τη διαμάχη του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Σαβούσογλου κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κλείνει τα μάτια στο πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βία για να σταματήσει τους μετανάστες που θέλουν να αποχωρήσουν από τη χώρα.